Κύριε Χιονίδη, βλέπουμε ότι η Κατερίνα για πρώτη χρονιά φέτο έχει περάσει σε χριστουγεννιάτικε εορταστικέ εκδηλώσει. Έχετε κάνει ένα θεματικό πάρκο, το ονομάσατε Πάρκο των Χρωμάτων. Λειτουργεί μία εβδομάδα και μάλιστα οι πληροφορίε μου λένε ότι κάθε βράδυ γίνεται γαμός στην Κατερήνη. Ότι οι οικογένειε βγαίνουν έξω και Έτσι. χαίρονται ε, αυτή την, αυτό το θεσμό που έχετε αποφασίσει να δημιουργήσετε ναι. στην περιοχή. Θέλω κάναμε, να μπείτε τι σκέψει σα. Κάναμε μικρέ γιορτέ για τα Χριστούγεννα πάντοτε. Τώρα πια κάναμε ένα, ένα υπέροχο άλσο που έχουμε στο κέντρο τελείω τη πόλη και το οποίο είναι 56 στρεμμάτων. Το έχουμε όλο θεματικό πάρκο πλέον για τα Χριστούγεννα. Ένα πάρκο το οποίο έχει στοχεύσει στο να βγάλουμε τον κόσμο από τα σπίτια του καταρχήν. Να μπορεί χωρί χρήματα να μπορεί να διασκεδάσει, να απολαύσει όλε αυτέ τι εκδηλώσει και από εκεί και πέρα να μπορέσει να χαμογελάσει. Για μένα η χαρά δεν είναι ότι έρχεται πάρα πολλοί κόσμο από όλη την Ελλάδα και το επισκέπτεται πια. Και σε αυτό ευχαριστώ και εσά και άλλα μέσα ενημέρωση που το είδαν σε αυτή τη διάσταση. Εμεί προβάλλουμε εδώ η θεματολογία τη εκπομπή είναι η περιφέρεια κεντρική Μακεδονία. Ακούσατε νωρίτερα και συναδέλφου που προέβαλαν τι εκδηλώσει τόσο τη Παραμηθούπολη στα Γενικά όσο τη Πολιτεία των Ευχών τη ΣΕΡΕΣ. Γενικά όλου αυτού του είδου τι πρωτοβουλίε και την προσπάθεια Νομίζω που κάνουν και οι και... Δήμοι για να αλλάξουν λίγο την εικόνα. Γιατί κακά τα ψέματα. Η εικόνα είναι δύσκολη. Ο κόσμο δεν έχει χρήματα, η ανεργία είναι τραγική, τα εμπορικά καταστήματα δεν δουλεύουν. Επομένω και οι Δήμοι έχουν μια ευθύνη να συμβάλλουν στην αλλαγή κλίματο. Πρέπει κάπω να νιώσουμε ότι είναι γιορτέ. Να συμβάλλουμε στο χαμόγελο, να φέρουμε λίγο το χαμόγελο που κάποιοι του το στέρεσαν. Και για μένα η μεγάλη επιτυχία είναι πρώτα ότι βγήκε κόσμο από τα σπίτια που δεν θα έβγαινε, γιατί δεν φοβάται να περπατήσει. Αισθάνεται όμορφα. Ναι, και, και ο κόσμο αυλίες... θέλει να. κακά τα ψέματα και Χιονίδη, να χαρεί και λίγο κάτι δωρεάν. Δηλαδή έτσι, θέλουν να του δώσουν οι κάτι χωρί να πληρώσει ένα σωρό χρήματα, Σε να αφέστατα. βγει η οικογένεια χωρί κόστο. Οι οικογένειε βγαίνουν έτσι πραγματικά έχουμε και πάρα πολλούς επισκέπτες. Αυτό που κάνει την, την ειδοποιώ διαφορά έχουμε όλα τα υπόλοιπα στοιχεία τα οποία υπάρχουν σε ένα πάρκο. Η θεατρική παιδεία που δίνουμε μέσα σε αυτό το πάρκο είναι το σημαντικότερο κομμάτι. Δηλαδή, οκτώ φορές την ημέρα γίνονται παραστάσεις ειδικά διαμορφωμένες τέσσερις σκηνέ, όπου φέρνουμε σε επαφή, εδώ βλέπουμε τον Καριοθράυστη, λοιπόν, φέρνουμε τα παιδιά να γνωρίσουν τον Ντίκεν τον Τριβιζά, και άλλους παραμυθάδες και με έναν διαδραστικό τρόπο οι ηθοποιοί, οι επαγγελματίες οι ηθοποιοί τα παιδιά στη θεατροπαιδεία και αυτό είναι θεωρούμε πάρα πολύ σημαντικό όπως επίσης και άλλες δράσεις. Είναι βέβαια σημαντικό. Οποίες... Σήμερα τα παιδιά είναι στον κόσμο της τηλεόρασης όπου έτσι, η τηλεόραση είναι το, το εικονοστάσι έτσι, του ναι. αιώνα που ζούμε και, και, το, και στο διαδίκτυο. Και το διαδίκτυο. Το διαδίκτυο το οποίο είναι καλή η μη ρεαλιστική πραγματικότητα μέσα από τους υπολογιστές και την τηλεόραση, αλλά είναι πολύ καλή ο ρεαλισμό. Δηλαδή, έχουν στήσει πρόσκοπε ένα θαυμάσιο πάρκο το οποίο είναι πάνω από δυόμιση στρέμματα. Πόσο σα κόστησε. Με η παιχνίδια. Ιστορία. Θα το δούμε και αυτό. Ναι. Θα το δούμε. Εγώ θα έλεγα για το κόστο αμέσω μετά. Οι πρόσκοποι ναι. λοιπόν δεν κόστησε τίποτε. Στήσανε, του δώσαμε ξύλα, του δώσαμε σκινιά και γίνονται παιχνίδια. Και άτομα τα οποία έχουν μεγάλη οικονομική δυνατότητα δεν ξεκολλάνε τα παιδιά από αυτό το οποίο θέλουν, δηλαδή η δράση. Όπω επίση, δράση υπάρχει και σε μία σειρά άλλε παροχέ που έχουμε, όπω είναι το, το στοιχειωμένο δάσο, όπου αλλάζουμε τα χρώματα και παίζουμε πάρα πολύ με το χρώμα. Δηλαδή, βάζουμε χρώμα στη ζωή μας και η κοινωνική διάσταση του συγκεκριμένου ζητήματο ότι μπορούν πλέον όλε οι οικογένειε, είτε τη περιοχή μα είτε από όλη την Ελλάδα, να επισκεφθούν αυτό το πάρκο των χρωμάτων, να απολαύσουν μια πανδεσία χρωμάτων και συγχρόνω σε ένα θαυμάσιο χώρο, σε 56 στρέμματα, όπου ακόμα και την πρώτη βραδιά που ξεπεράσαμε τα 12.500 άτομα. Όταν, όταν, ανοίξαμε πάρα πολλοί και μπορείτε να το δείτε. Λοιπόν, το... Και λοιπόν κάθε μέρα... ραντεβού ποιο δίνει εκεί τώρα. Καλείτε του φυσικά του κατοίκου τη Πιερία, αλλά θέλετε τη Βόρεια Ελλάδα ή στοχεύετε σε όλη τη χώρα σε... να γίνει έρχονται, ένα χωριό διάσημο. Έρχονται, έρχονται, από όλη τη χώρα. Χθε ήταν η λεωφορεία από την Άρτα, από την Κομοτινή, από τι Έρε, από τη Λάρισα. Ε, έρχονται πάρα πολλοί κόσμοι. Θεσσαλία, από... Μακεδονία, από παντού λοιπόν. Από την Παδού, πάτρα, και από την Νότια ε, Ελλάδα. και από την Νότια Ελλάδα βρίσκουμε. Πολύ γρήγορα ό, είναι έγινε γνωστό λοιπόν. Πολύ, ναι. πολύ γρήγορα, γιατί έχει πραγματικά έχει, το, έχει πολύ ενδιαφέρον. Το γιατί, πάρκο των χρωμάτων. Το Τώρα, πάρκο των χρωμάτων. επειδή μου λέτε ότι είναι αυτή η έκταση μέσα, στα, μέσα στην πόλη, 56 τρεμάτων, σκέφτεστε ε, να υπάρχει κάτι σε μόνιμη βάση, πώ θα το διαχειριστείτε στη συνέχεια, αφού το ολοκληρωθούν οι γιορτέ. Καταρχήν, αυτό είναι ένα θεματικό πάρκο για τα Χριστούγεννα. Ναι. Από εκεί και πέρα έχουμε έναν προγραμματισμό, ναι. αυτό το υπέροχο άλσος, το οποίο, όπως είπαμε, είναι στο κέντρο της πόλης, όπου με άνεση κανεί μπορεί να φτάσει και με ασφάλεια. Θα έχουμε μία σειρά γιορτών την άνοιξη, το καλοκαίρι, το φθινόπωρο, ώστε να μπορούν να τα απολαμβάνουν όλοι, είτε οι κάτοικοι τη περιοχή μα, είτε και πολλοί άλλοι. Θεωρώ λοιπόν ότι με αυτόν τον τρόπο βγάλαμε τον κόσμο έξω. Και για μένα το σημαντικό είναι γιατί περπατώ πολλέ φορέ, συναντώ και έχω και ιδιαίτερη αντίληψη, αλλά και από συνεργάτε μου, ότι ξαναφέραμε το χαμόγελο στο πρόσωπο των ανθρώπων. Δηλαδή, μου είπε κάποιο, έβλεπα τον κόσμο στι κεντρικέ οδού, που πολλέ φορέ μαζεύεται, είμαστε μια πόλη αρκετά μεγάλη, όπω ξέρετε, Λοιπόν, δεν έβλεπα πολλού χαμογελαστού ανθρώπου. Βλέπουμε μόνιμα χαμογελαστού ανθρώπου και ευτυχισμένα παιδιά. Αυτό, Αυτό είναι για μένα είναι πολύ σημαντικό. Είναι... Είναι, αλλάζει το κλίμα είναι, στην πόλη, είναι πολύ είναι σημαντικό. πολύ σημαντικό. Μέχρι πότε θα διαρκέσει το πάρκο θα το διαρκέσει μέχρι και τι 6 Ιανουαρίου του βράδυ. Μέχρι και τα φώτα, λοιπόν. Μέχρι και τα φώτα και το βράδυ των φώτων, όπω γίνεται σε όλο τον κόσμο, κατεβάζουμε του διακόπτε του χριστουγεννιάτικου φωτισμού, ξεστολίζουμε για να αρχίσει όπω γίνεται σε όλο τον κόσμο. Η Έκτη το βράδυ η ώρα 12 κατεβαίνουν τα φώτα. Ε, κύριε Χιονίδη, μου είπατε λοιπόν ότι υπάρχουν σκέψει για εκμετάλλευσή του και στι άλλε εποχέ, να γίνονται εκδηλώσει προφανώ και την άνοιξη και το φθινόπωρο, να, να ζει ο κάτοικο τη πιερία τα χρώματα σε όλε τι εποχέ του χρόνου στο πάρκο των χρωμάτων. Είπατε θα μου πείτε το κόστο, πώ σα κόττσε τελικά Κοιτάξτε, όλη αυτή η εκδήλωση. Το κόστο ουσιαστικά θα φανεί μετά το πέρα των εκδηλώσεων. Στο τέλο, ο λογαριασμό, α Όχι, όχι, μην το λέτε αυτό. Είναι 206.000 ευρώ με πολύ προσωπική δουλειά, με ναι. πολύ εθελοντική δουλειά, ναι. με υπερβολή και θέλω. Θέλω να ευχαριστήσω με την ευκαιρία του περισσότερου υπαλλήλου του Δήμου Κατερίνης που υπερέβαλαν αυτό, όπω επίση και του συμβούλου μα, του δημοτικού μα συμβούλου, του αντιδημάρχου. Όλοι υπερβάλαμε αυτό ώστε να μπορέσουμε να πετύχουμε κάτι πολύ σπουδαίο με πολύ λίγα χρήματα. Πιστεύω όμω ότι αυτά τα χρήματα. Ήδη σε αυτή την πρώτη βδομάδα ναι. τα έχει πράξει η τοπική κοινωνία. Ε, Όχι αυτά. Πάντω ο, ο επισκέπτη δεν πληρώνει τίποτα, έτσι. Δεν πληρώνει. Είναι εμάς... όλε οι υπηρεσίε δωρεάν. Είναι. Οι υπηρεσίε δωρεάν υπάρχουν βέβαια σε πολύ χαμηλέ τιμέ. Ναι. Φανταστείτε. Φαντάζομαι το παγοδρόμιο θα πληρώνει και πάλι. Το υπηρεσίες άλλες. Ναι, ναι, αλλά οπουδήποτε ναι. το παγοδρόμιο πληρώνει μαζί με το ΦΠΑ 5 ευρώ τη μισή ναι. ώρα, σε εμά πληρώνει 3 ευρώ. Μάλιστα. Έχετε κανονίσει και εκεί να είναι ελκυστικέ οι Το τρενάκι που βλέπετε και γίνεται χαμό πληρώνει μισό ευρώ. Και δεν το κάναμε δωρεάν. Φιλικέ τιμέ. Όχι, φιλικέ τιμέ. Κάνει μισή ώρα το τρενάκι ναι. και πληρώνει μισό ευρώ. Αν το βάζαμε 0 ευρώ. Ναι. Δεν θα κατέβαινε κανεί. Μάλιστα, δεν θα είχε δυνατότητα τα άλλα παιδιά. <laughs> δεν θα είχε λέει... δυνατότητα να ανέβουν άλλα λοιπόν, παιδιά. Μου ναι. λέει κάποια στιγμή κάποιο μικρό, λέει θα φέρω ένα τάλερο και θα κάνω δέκα φορέ. <laughs> Πρώτη φορά μου συμβαίνει αυτό. <laughs> λοιπόν. ε, Οπότε, ναι, τα παιδιά τι να κάνουν. Τα, τα παιδιά, παιδιά, θέλουν ναι, ναι. παιχνίδι ναι. 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 και χαρά. Λίμωνο. Δεν μπορούν και αυτά να βγουν. Θέλουν και χαρά όπω το face Στον παιδιά κόσμο παιδιά. του μεγάλου. Και αυτά λοιπόν κανονίσαμε έτσι ώστε. Μικρό τίμημα λοιπόν συμβολικό τίμημα ώστε να μπορέσουν όλε οι οικογένειε. Όλε οι άλλε δράσει είναι δωρεάν. Δηλαδή, κάθε μέρα έχουμε παντομήμα, έχουμε πολλού. Παραμυθάδε. Πολλού κλπ. Και μπορεί αυτό που έχει να κάνει. Διάφορα happen μεγάλη... και τα παιδιά και κάτι, λοιπόν. Και κάτι τελευταίο. Ναι. Όλο το πάρκο είναι θερμενόμενο. Λοιπόν, αυτό ίσω το ακούτε πρώτη φορά. Ναι, ναι. Υπάρχουν δέκα τεράστιε θερμάστρε, οι οποίε ανοίγουν για όλο και φαίνεται και φλόγα πολλέ φορέ. Και εκεί παίρνουμε ανάσε ζέστη. Για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε τα κρύα βράδια. Επομένω, χιλιάδε κόσμο τι χρησιμοποιεί κάθε μέρα, ξυλόσωπε και μάλιστα mm. αναλαμβάνουν και την πρωτοβουλία που λέει να γεμίσουν τα ξύλα που είναι γύρω-γύρω, ώστε να έχουμε κάποιε ανάσε ζέστη όταν κρυώσουμε. Πρώτη χρονιά λοιπόν στι εορταστικέ εκδηλώσει με τον Πάρκο των Χρωμάτων, αλλά βλέπουμε ότι έχετε κάνει ένα πολύ καλό προγραμματισμό. Απευθύνεστε σε όλη την Ελλάδα και όχι μόνο στη Βόρεια Ελλάδα και στην Κεντρική yeah. Μακεδονία, σε μια προσπάθεια να γίνει γνωστό το Πάρκο των Χρωμάτων και σε όλη ένα, τη χώρα. Και ένα τελευταίο, αν μου επιτρέπετε. Εμείς δεν καλέσαμε κα κάποιον πολύ επώνυμο καλλιτέχνη, γιατί πιστεύουμε ότι ένας επώνυμος καλλιτέχνης μπορεί να πάει και σε ένα γήπεδο ή οπουδήποτε. Σωστό Εμείς αυτό, ναι. θέλουμε να έρθουν για το πάρκο, την πανδεσία και την ποιοτική μουσική που θα ακούσει κανείς όλο, όλων των ειδών.